Γυρίσαμε από τις παραλίες και τι μας περίμενε εδώ πέρα στο στούντιο? Το Samsung Galaxy Note 10 Plus. Να δούμε τι έχει μέσα, με τι έρχεται λοιπόν το κινητό. Καταρχάς έρχεται με το κινητό, είναι το αγαπημένο μου αστείο, το κάνω πάντα. Το οποίο φαίνεται πανέμορφο, με ένα πολύ ιδιόμορφο background, το οποίο όταν το κοιτάω εγώ εδώ από κοντά είναι καθρέφτης. Αλλά από διάφορες γωνίες φαίνονται πολλά ειρηδίζων χρώματα. Πηγαίνοντας παρακάτω θα δούμε για μία ακόμα φορά τα υπέροχα ακουστικά AKG που έρχονται μαζί με αυτό το κινητό της Samsung. Θα το ανοίξω πάρα πολύ προσεκτικά. Έχω βγάλει το καλώδιο φόρτισης που ήταν κρυμμένο μαζί με τον φορτιστή που έρχεται το κινητό. Ένα κινητό το οποίο μας υπόσχεται πάρα πολύ γρήγορη ταχύτητα φόρτισης, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να αγοράσετε τον ειδικό φορτιστή, γιατί αυτός εδώ πέρα είναι μικρότερης ισχύος, όπως μπορούμε να δούμε. Τώρα ήρθε η ώρα να δούμε τα AKG ακουστικά. Οπ. Χειρούργος. Τι βλέπουμε εδώ πέρα στα ακουστικά, εκτός από το πολύ ωραίο κουμπάκι που έχουν για να απαντάς και να αυξομειώνεις? Το πώς συνδέεται. Συνδέεται με αυτές με Type-C, κάτι το οποίο σημαίνει ότι τα jack ακουστικά σας θα δυσκολευτούν εδώ πέρα στο κινητό, το οποίο δεν έρχεται μαζί με τον adapter που θα κάνει από Type-C σε jack. Και με λίγα λόγια, αυτά τα πράγματα μπορείτε να βρείτε μέσα στο κουτί, όπως και ανταλλακτικά φυσικά για τα ακουστικά σε περίπτωση που τα βρωμίζετε. Και τώρα ορμάμε να δούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Και τώρα μπορούμε να δούμε το χρώμα ακόμα καλύτερα στην πίσω μεριά του κινητού, κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακότατο από design. Όπως και όλο το κινητό γύρω-γύρω. Πάρα πολύ ωραία κατασκευή. Και φυσικά το πενάκι, που είναι και αυτό αισθητικά πανέμορφο, και με αυτό μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες λειτουργίες που θα δούμε τώρα. Πολύ ενδιαφέρον είναι ότι το κινητό είναι αδιάβροχο. Είτε είναι μέσα το S Pen, είτε δεν είναι. Τα τεχνικά του χαρακτηριστικά μοιάζουν πάρα πολύ με το S10 Plus. Αυτό που αλλάζει είναι η RAM στο συγκεκριμένο μοντέλο, είναι 12 αντί για 8 που είχαμε δει εμείς. Και για κλείσιμο, για outro του βίντεο, θα παίξουμε Asphalt.